Θα ήθελα να προσθέσω ότι όλος ο χώρος μεταξύ Κρήτης, Κύπρου και Αιγύπτου, σύμφωνα με εκτιμήσεις και επίσημες ανακοινώσεις προς τον τύπο από το Κέντρο Μελετών των Ηνωμένων Πολιτειών, γεωλογικών μελετών, αναφέρουν ότι περίπου τα αποθέματα στο χώρο αυτό είναι 15 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ανακτήσιμου φυσικού αερίου. 15 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ανακτήσιμου φυσικού αερίου αντιπροσωπεύει τις ανάγκες της Ευρώπης των 25 για 30 χρόνια. Άρα, επειδή ένα μέρος λοιπόν από τα 15 τρισεκατομμύρια αυτά κυβικά μέτρα βρίσκεται και νοτίως νοτιοανατολικά της Κρήτης και ανήκει στην ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη, είναι ευκαιρία για την Ελλάδα να αξιοποιήσει ή να αρχίσει τουλάχιστον μία έρευνα με εταιρείες που θα προσελκύσει, ώστε αυτά τα αποθέματα που θα βρει η Ελλάδα η ίδια να τα προσθέσει στην Κύπρο, να τα προσθέσει στο Ισραήλ και επιτέλους να μπορέσει να διοχετεύσει μέσω κάποιου τρόπου που μπορεί να είναι ένας αγωγός για τις ανάγκες της μελλοντικής της Ευρώπης. Μιλάμε για επιβεβαιωμένα αποθέματα. Μιλάμε για πιθανά αποθέματα, αλλά επειδή η νέα τεχνολογία σας επιτρέπει να δείτε απευθείας το φυσικό αέριο, μιλάμε για φυσικό αέριο, η τεχνολογία, η σεισμική, αυτό που λέμε εμείς οι τεχνικοί σεισμικές ακτινογραφίες, σας επιτρέπουν να δείτε απευθείας το φυσικό αέριο, να ξέρετε πού θα το τρυπήσετε και όχι μόνο αυτό, βλέπετε και τη γεωμετρία του κοιτάσματος. Ξέρετε ότι πόσο περίπου θα βρείτε. Αυτό το ζήσαμε τώρα με το στόχο Κύπρος Α της Κυπριακής Δημοκρατίας και νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να ξέρει κανείς ότι αυτά είναι εκεί και πράγματι δεν είναι μόνο πιθανά, αλλά έχουν πραγματικές ελπίδες που υπερβαίνουν κατά τους Αμερικάνους το 60% να ανακτηθούν και να διοχετευθούν στην Ευρώπη. Μιλάμε για μια προοπτική πάρα πολύ ευίωνη για τη χώρα. Προοπτική ευίωνη, θέλει υπομονή, θέλει πίσω πενταετίες. Η πρώτη πενταετία όμως, αν φέρετε εταιρείες να κάνουν πράγματα σαν σεισμικές έρευνες, ακτινογραφίες που λέμε εμείς, αυτό θα προεξοφληθεί στην αγορά. Η αγορά, η οικονομική απ' έξω θα πει: α, η Ελλάδα ανοίγει την αγορά της, άρα έχει ελπίδες, άρα αμέσως θα έχει ανταπόκριση αυτά και στα χρηματιστήρια σχετικά με τα ομόλογα της Ελλάδος κλπ. Αυτή είναι η γνώμη μας προσωπική. Μας το λένε και οι εταιρείες, εξάλλου μας πλησιάζουν κάθε φορά. Οπότε σε ένα φάσμα πενταετίας θα μπορούσαν αυτά να είναι αξιοποιήσιμα. Θα έλεγα σε φάσμα πενταετίας θα μπορούσε να αρχίσει να είναι αξιοποιήσιμα. Δηλαδή υπολόγισε κανείς μια εφταετία χρειάζεται σε αυτά τα θαλάσσια βάθη, θέλετε μια εφταετία. Αλλά προσέξτε, ο Κύπρος Α, ο στόχος, θα καλύψει τις ανάγκες συνεριακές της Κύπρου για 100 χρόνια. Μόνο ένας στόχος, υπάρχουν κι άλλοι. Εμείς αυτή τη στιγμή, όπως είδατε, δείξαμε ένα αντίστοιχο στόχο νοτίως της Κρήτης, περίπου 70 χιλιόμετρα νοτίως της Κρήτης. Αυτός ο στόχος πιστεύουμε ότι είναι υπαρκτός. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί στις εταιρείες, να τρυπηθεί και ακολούθως να αξιολογηθεί και να διοχετευτεί στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Αυτό είναι νομίζω η πρόταση που θα μπορούσε να προκύψει και θα πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση. Αυτό νομίζω ότι ελπίζουμε δηλαδή.